Πέτα για μας, καλώς ορίσατε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, Γιαννοπούλου, στην Αθήνα. Στην πρωτεύουσα θα πω εγώ, για να πικάρω τώρα την υποψήφια της Θεσσαλονίκης, έτσι να κάνουμε την πλάκα. Και να σας πω κάτι. Εμένα η λέξη πρωτεύουσα που τη θεωρείτε υποτιμητική, σας έχω ακούσει πολλές φορές. Το συμπρωτεύουσα. Ναι, το συμπρωτεύουσα. Ναι. Δεν μου ακούγεται άσχημα, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι η Θεσσαλονίκη συμπρωτεύουσα. Δηλαδή μια τόσο όμορφη και ζωντανή πόλη που εμείς όταν ανεβαίνουμε από την Αθήνα είτε για βόλτα είτε για δουλειά. Την χαιρόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή, τη ζηλεύουμε, θετικά το λέω αυτό, πάρα πολύ. Άρα, όποια λέξη και αν βάζαμε μπροστά στη Θεσσαλονίκη, δεν θα τη θεωρούσαμε ως, πώς να το πω τώρα, απαξιωτική. Η πόλη μας είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Το θέμα είναι να αρχίσουμε να τη χαιρόμαστε κι εμείς που ζούμε εκεί, με ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα. Άρα, μέχρι τώρα τον όρο συμπρωτεύουσα δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ως έναν υποτιμητικό όρο. Αλλά ήταν η Θεσσαλονίκη ένα κακέκτυπο συμπρωτεύουσας. Με ποια έννοια? Ήταν υποτιμημένη. Δεν είχαμε υποδομές, δεν είχαμε κοινωνικές δομές. Τώρα τα λέγατε και σας παρακολούθησα με ενδιαφέρον γιατί τα ξέρετε καλά τα ζητήματα της πόλης. Δεν είχαμε συγκοινωνία σοβαρή, δεν είχαμε μετρό. Είχαμε πάρα πολλές τρύπες σε όλα τα επίπεδα. Αυτές τις τρύπες λοιπόν τις κλείσαμε προκειμένου να έχουμε μια πόλη που κι εμείς οι ίδιοι να τη χαιρόμαστε και όχι μόνο οι επισκέπτες της. Είστε αισιόδοξοι, δεν μιλάω ως άνθρωπος, αν είσαι αισιόδοξοι ότι θα λυθεί έστω και ένα μέρος των προβλημάτων της Θεσσαλονίκης. Για όποιον ζει στη Θεσσαλονίκη, είτε ζει στο κέντρο της, πόσο μάλλον αν ζει στα δυτικά ή στα ανατολικά, έχει δει μια βελτίωση του επίπεδου ζωής του στην καθημερινότητα τα τελευταία 3 χρόνια. Έχει δει έργα κολλημένα για δεκαετίες. Επειδή ρωτήσατε, η δημοσιογράφος ή η ρεπόρτερ σας πόσο καιρό. Εγώ μεγάλωσα στην πλατεία της Αιγαιοποίητου, πίσω από την πλατεία της Αγίας Σοφίας. Εκεί λοιπόν είχε ένα πάρκο. Το παίξαμε και στο σποτάκι. Τις τελευταίες 2 δεκαετίες είναι μια τρύπα. Μία τρύπα του μετρό. Θέλουμε να ξαναγίνει πάρκο. Είμαι απολύτως αισιόδοξη γιατί σε 3 χρόνια από τώρα η Θεσσαλονίκη, αν μη τι άλλο, θα διαθέτει 2 μετροπολιτικά πάρκα πρασίνου. Ξέρετε, η πόλη μας είναι πολύ χαμηλή σε ποσοστό πρασίνου. Τελευταία σε όλη την Ευρώπη. Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι πολύ. Θεσσαλονίκη. Είναι εξαιρετικά επιβαρημένη. Δεν είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικά επιβαρημένη. Δεν έχουμε έχει πάρκα. Δεν έχουμε πάρκα στις γειτονιές. Δεν έχουμε ένα μεγάλο πάρκο. Αυτό δεν είναι να το πούμε, θα βάλουμε και λίγο πράσινο. Είναι πραγματικά ο αέρας που αναπνέουμε είναι η ζωή μας και είναι και το που μπορεί να πάει βόλτα ένας Θεσσαλονικιός. Κυρία Νατοπούλου, λοιπόν, ξεκινήσαμε από το κομμάτι της πόλης. Εγώ θέλω λίγο και λίγο πιο προσωπικό να το βάλουμε έτσι από την αρχή. Εσείς αναλάβατε υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης τον Αύγουστο του 2018. Ε? Δεν προλάβατε να αισθάνεται την καρέκλα εκεί που λέμε έτσι απλά και λαϊκά και κατευθείαν σας ήρθε η πρόταση για το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω για το νεαρό της ηλικίας, την εμπειρία και όλα αυτά διότι θεωρώ ότι όλα αυτά μπορεί να είναι και τελείως ξεπερασμένα, έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Αλλά πραγματικά για σας δεν είναι και μια πρόκληση αυτό και ένα μεγάλο στοίχημα, ίσως και ρίσκο, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει περάσει πολλά δυνάστη με τους δημάρχους, αν αναλογιστούμε το παρελθόν. Αλλά εντωμεταξύ μεσολάβησε και ένας Γιάννης Μπουτάρης που έφερε ένα διαφορετικό αέρα στην πόλη. Προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, αλλά νομίζω και κατά γενική ομολογία, είτε είσαι θετικός είτε αρνητικός απέναντι στο Γιάννη τον Μπουτάρη, θετικά πράγματα στην πόλη πρέπει κανείς να πει ότι έκανε. Ταυτίζομαι απόλυτα με την άποψή σας. Η παρούσα διοίκηση του Δήμου με εμάς να βάζουμε πλάτη από τις θέσεις που βρισκόμαστε αλλά και με τους ίδιους τους πολίτες άλλαξε τον αέρα της πόλης. Μένουν βέβαια πάρα πολλά πράγματα να γίνουν στην καθημερινότητα του πολίτη. Να για μένα είναι μια τεράστια πρόκληση. Και νομίζω για κάθε υποψήφιο ή υποψήφια δήμαρχο, είμαι η μοναδική βέβαια γυναίκα. Ναι. Χαίρομαι με τον τρόπο που το θέτεται, γιατί αλήθεια είναι ότι. Η μοναδική γυναίκα μέσα σε τόσους υποψηφίους. 27 υποψηφίους. 27 μοναδική γυναίκα. Και αυτό είναι καταδεικτικό. Μακάρι 27 να υπήρχαν από όλους τους πολιτικούς χώρους και τις πολιτικές δυνάμεις περισσότερες γυναίκες. Πώς το εξηγήσατε λοιπόν, κυρία Νατοπούλου? Για μένα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Δεν θα πω ήταν ένα καθήκον, ήταν μια πέτηση από τον ίδιο μου τον εαυτό. Όταν τα χρόνια της ενήλικης ζωής μου, εγώ παλεύω για την πόλη μου, είτε ήταν στα κινήματα και στους αγώνες, πόσο μάλλον σε θέσεις ευθύνης τα τελευταία 3 χρόνια, και έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά στην πόλη. Όχι, αυτό δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να το αφήσουμε να πάει χαμένο. Γιατί όπως είπατε, η Θεσσαλονίκη έχει υποφέρει πολύ από τις εποχές του Ψωμιάδη, από τις εποχές του Παπαγεωργόπουλου και ο ανθυποψήφιός μου, εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας, είναι υπερασπιστής του Παπαγεωργόπουλου. Το σύνθημά του στην κεντρική προεκλογική ομιλία ήταν επιστροφή. Όχι, εμείς είναι ήδη και η νέα και η μεγαλύτερη και κανένας λογικός πολίτης δεν μπορεί να θέλει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη πίσω. Κυρία Νατοπούλου, εσείς είστε η εκλεκτή του ΣΥΡΙΖΑ.
κυβερνώσεως παράταξης για αυτές τις εκλογές για την Θεσσαλονίκη. Το ψηφοδέλτιο είναι αυστηρά κομματικό ψηφοδέλτιο. Ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει θέλουμε να κάνουμε ανοίγματα τώρα από τη λαϊκή κεντροδεξιά μέχρι τις σοσιαλιστικές δυνάμεις, ας πούμε, και να απλωθεί το πράγμα. Το πράγμα απλώνεται και σε τοπικό επίπεδο ή εσάς είναι ένα καθαρό αιμοσυριζέικο ψηφοδέλτιο? Η αυτοδιοίκηση απαιτεί συνέργειες, συμμαχίες και συνεργασίες στη βάση. Και αυτό πρώτα απ' όλα το έφερε ο ίδιος ο Κλεσθένης, έτσι με την απλή αναλογική. Επομένως, ο στόχος είναι μια προοδευτική συμμαχία. Προχθές είχαμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Έτσι, έφυγα πολύ αισιόδοξη και πολύ πιο δυνατή, γιατί ξέρετε, 10 λεπτά πριν έριξα χαλάζι στο κέντρο της πόλης. Στην παρουσίαση του συνδυασμού μας. Χαλάζι, ένας κατακλυσμός απίστευτος. Το οποίο εμείς το είδαμε βέβαια σαν γούρι. Ο κόσμος, η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Πραγματικά με συγκίνησε. Το ψηφοδέλτιό μας είναι ένα ψηφοδέλτιο, δεν θα το πω νίκης, ένα ψηφοδέλτιο αξίας όμως, γιατί έχει ανθρώπους που αξίζουν σε αυτή την πόλη. Έχει ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους. Είναι από όλους τους πολιτικούς χώρους. Δεν είναι αριστεροί. Είναι κεντρό. Είναι όλοι προοδευτικοί πολίτες όμως. Είναι βαθιά φιλελεύθεροι, είναι βαθιά δημοκράτες. Όλοι οι άνθρωποι που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο, γυναίκες και άντρες, μεγαλύτεροι ή νεότεροι. Άρα, εγώ δεν θα μπω στη συζήτηση μακριά τα κόμματα από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί θεωρώ είναι μια λάθος συζήτηση. Που την κάνουν κυρίως όσοι δεν κατάφεραν να πάρουν τη στήριξη από τα κόμματα που επιδιώκουν. Εγώ θα πω ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση θέλουμε τη συμμετοχή των πολιτών και θέλουμε να μπούμε οι ίδιοι μπροστά. Να αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής μας. Αυτό το πετυχαίνουμε με το ψηφοδέλτιο που έχουμε. Έχουμε σπουδαίους ανθρώπους. Να σας πω συγγνώμη, θα το κάνω το ερώτημα, αλλά αν μπει κανείς και γκουγκλάρει σήμερα Νοτοπούλου, δηλαδή να κάνει το αυτονόητο έχοντας μια προσκεκλημένη, όχι το πίσω, το παραπάνω, αλλά το αυτονόητο. Θα σας βγάλει το fake news του πρώτου θέματος, σας το λέω. Ποιο είναι το fake news? Είναι ο κύριος Μαυρίδης το fake news. Το fake news είναι ο κύριος Μαυρίδης. Εγώ αυτό θα σας ρωτήσω. Υπάρχει μια ανάρτηση του κυρίου Γιώργου Μαυρίδη, tattoo artist και γνωστός από συμμετοχή του σε διάφορα reality και εκπομπές τηλεοπτικές και λέει μου πρότεινε Νοτοπούλου να κατέβω μαζί και πείτε μου εσείς τώρα οι φίλοι μου στο Facebook αν θα τις πω ναι ή αν θα τις πω όχι. Τις έχω βάλει και όρους. Άστεγη, αδέσποτα, πολιτισμός. Το επιβεβαιώνετε ή το διαψεύδετε εσείς? Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει την ανάρτηση. Το άκουσα. Εγώ έχω καλέσει κάθε δημοκρατικό πολίτη, πόσο μάλλον τους νέους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται με κοινωνικές ευαισθησίες στην πόλη, να δουλέψουμε μαζί. Άρα ισχύει, να προχωρήσουμε μαζί. Είναι μια λάθο. Αυτά που αναφέρατε, δηλαδή, όποιος άκουσε την πρότασή μας για την πόλη, ξέρει καλά ότι το ζήτημα, ας πούμε, των αδέσποτων ζώων είναι ένα ζήτημα που εγώ το έχω δουλέψει ίδια. Έχουμε έτοιμη πρόταση και το είχαμε δουλέψει από τις θέσεις που ήμασταν για ένα διαδημοτικό καταφύγιο με πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Το ζήτημα της αστεγίας για μένα είναι μείζον. Μην το συζητάτε. Δεν διανοούμε ότι στη Θεσσαλονίκη του 2019 η εικόνα είναι αυτή. Μην με άστεγους. Υπάρχει εικόνα αυτή. Υπάρχει εικόνα αυτή, συγγνώμη Μαρίνα. Ναι. Υπάρχει εικόνα με αστέγους στη Θεσσαλονίκη του 2019. Φυσικά υπάρχει. Φυσικά υπάρχει. Και με φτωχούς ανθρώπους και με ανθρώπους να υπάρχουν έξω από τα κοινωνικά ιατρία ακόμα και σήμερα, από τις δομές της αλληλεγγύης, γιατί ο Δήμος δεν έχει καταφέρει να έχει ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας και έχει ευθύνη. Και αν το καταφέραμε κάποτε στις δομές αλληλεγγύης με πενιχρά μέσα, ένας Δήμος έχει εργαλεία. Εγώ θα επιμείνω, συγγνώμη για το ξεκίνημα. Πριν να ξεμακρύνουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα των αστέγων. Εγώ δεν βάζω ταμπέλες στους ανθρώπους, αν είναι lifestyle ή το οτιδήποτε, και δεν με ενοχλεί αν ένας άνθρωπος τον οποίο έχουμε γνωρίσει μέσω κάποιων εκπομπών, ο οποίος μπορεί να έχει και κάποιες ευαισθησίες, γιατί για το συγκεκριμένο. Αυτά τα θέματα που αναφέρατε, έτσι όπως έχω παρακολουθήσει, στέκεται και ο ίδιος μέσα από τις εκπομπές αυτές που τον έχουμε δει, ακόμη και στα κανάλια που προσπαθούν να πουλήσουν με ένα πιο εύπεπτο τρόπο τέτοια θέματα. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω αυτό για το κομμάτι που λέτε εσείς, το σύνθημα είναι η νέα γενιά να μπει μπροστά. Ναι, η νέα γενιά να υπάρχει. Ξέρετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του bullying, της λάσπης που δέχτηκα εγώ και νομίζω ότι αυτό είναι επίσης κατά κοινή ομολογία, αφορούσε τον νεαρό της ηλικίας μου και αφορούσε και το ότι είμαι γυναίκα. Για μένα είναι αδιανόητο όταν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις έχουμε σειρά από νέους ανθρώπους να μπαίνουν στην πολιτική και έχουμε πολύ ισχυρά εφόδια για να το κάνουμε. Έχουμε τις σπουδές μας, έχουμε την δυνατότητά μας να εργαστούμε, έχουμε το θάρρος, έχουμε αν θέλετε και την άγνοια κινδύνου. Ξέρετε, όταν ήμουν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, πόσο μάλλον στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ερχόταν οι δήμαρχοι σε δημοτυπικές επισκέψεις και αυτό που μου λέγανε ήταν: σου τα λέμε, αλλά μην ασχοληθείς με αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να το λύσεις.
Όχι, δεν ήταν έτσι. Τα λύσαμε, τα καταφέραμε και μετά λέγανε, να για δες, η νεαρή τα κατάφερε. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν υποτιμώ καθόλου, αντιθέτως τη χρειάζομαι και την επιζητώ ως δώρο, ως μια πολύτιμη στήριξη, την παρουσία των ανθρώπων που έχουν δώσει τη ζωή τους στα κοινά. Μένει ιδιοτέλεια όμως. Γιατί αυτή την περίοδο βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη ανθρώπους να επανέρχονται, να διεκδικούν τη δημαρχία, οι οποίοι είναι, δεν θα πω ξαναζεσταμένο φαγητό. Βγήκαν από το χρονοτούλο, από τις ιστορίες και είναι άνθρωποι που πλήγωσαν την πόλη. Είτε με την απραξία τους, είτε επειδή παράτησαν την πόλη και τους αγώνες της, πόσο μάλλον όταν συμπορεύτηκαν και συνόδευσαν διοικήσεις που οι δήμαρχοι έχουν καταδικαστεί. Πήγαν φυλακή. Πόσα από αυτά τα προβλήματα που έχετε διαπιστώσει εσείς, έχετε βάλει και κάποιους άξονες εσείς στην προεκλογικό σας αγώνα, καθαριότητα, ελεύθερη χώρη, βιώσιμη κινητικότητα να κάνετε την πόλη φιλική σε όλους τους ανθρώπους, αστικές συγκοινωνίες, δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε με τις αστικές συγκοινωνίες και δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε και με το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα για τη Θεσσαλονίκη. Πόσα από αυτά που έχετε βάλει εσείς ως στόχο ρεαλιστικά θα καταφέρετε να φτιάξετε? Ρεαλιστικά όμως. Όχι φαντασία, ότι θέλω να, όχι επιθυμία, θα τα φτιάξω. Πόσα, ρεαλιστικά? Επειδή ακριβώς έχω πια πολύτιμη εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια και ξέρω τι φτιάχνετε και τι δεν φτιάχνετε, μην ξεχνάτε ότι η θέση μου και η δουλειά μου μέχρι τώρα ήταν να έρχονται οι δήμαρχοι και να ζητάνε από μένα να τους λύσω τα προβλήματα. Άρα ξέρω πώς γίνεται η δουλειά και ξέρω πώς την πετυχαίνεις και τη δουλειά. Θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό όλους τους στόχους σε βάθος πενταετίας. Και σε αυτό είμαι απολύτως ρεαλίστρια. Δεν είναι ένα όνειρο. Δηλαδή, να κάνεις ανακύκλωση στην πηγή είναι που θέμα πολιτικής βούλησης. Το να ζητήσεις προσλήψεις και να τις πάρεις δεν είναι θέμα. Δεν είναι φαντασίες. Είναι πραγματικότητα. Το συγκοινωνιακό όμως που βάλετε, εγώ θα σας πω, επειδή πραγματικά είναι πολύ κακή η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει και πληθώρα δημοσιευμάτων που κατηγορούν το δίκαιο στο ΕΣΤΑ, δεν είναι έτσι. Καταβάλει όχι φιλότιμες, υπεράνθρωπες προσπάθειες. Και επειδή βγήκαν χθες και στη δημοσιότητα, ανθυποψήφοι μου, όπως ο κύριος Ορφανός, ήταν από αυτούς που στέλνανε μπηγετάκια και οδηγίες στην παλιά διοίκηση του ΑΣΤ, την ιδιωτική, με 30 ονόματα. Αυτές είναι οι προσλήψεις που πρέπει να κάνετε. Αυτό ήταν ο ιδιωτικός ΑΣΤ. Δόθηκε μια λίστα πράγματα από τον ΟΑΣ, τις καταγγελίες που υπάρχουν από τη Νέα Δημοκρατία και από την κυρία Σπυράκη, αν δεν κάνω λάθος, θέτησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τρόπο που λειτουργεί και ποιοι προσλαμβάνονται και πώς δουλεύει. Ο ΟΑΣ έδωσε μια λίστα με πάρα πολλά ονόματα από τη Νέα Δημοκρατία που ζητούσαν συγκεκριμένες προσλήψεις. Μέχρι και ο κύριος Σταθιώνης, η κυρία Ράπτη, βουλευτής, ο Σωσλέο. Αυτό όμως ξέρετε τι, αυτό αφορά και δικαίως αφορά τον ΟΑΣ, αφορά τα κόμματα στην αντιπαράθεσή τους, αλλά δεν αφορά τον πολίτη που περιμένει μισή ώρα. Αν δηλαδή περίμενε. Όταν περιμένει στη στάση μισή ώρα. Τον αφορά γιατί γι' αυτό περιμένει στη στάση μισή ώρα. Επειδή η προηγούμενη διοίκηση του ΑΣΤ έφυγε και άφησε ένα ταμείο 600 ευρώ. Με 600 ευρώ δεν φταίχνει το μάξι. Όχι λεωφορείο. Θα σας πω όμως πώς εμπλέκεται ο Δήμος. Γιατί για μένα, ξέρετε, δεν είναι μόνο σημαντικό να κρινιάζουμε ή να ρίχνουμε ευθύνες στους παλιούς. Σημαντικό είναι ποια είναι η ευθύνη που θα αναλάβω εγώ ως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Το νέο νομικό πλαίσιο λοιπόν δίνει τη δυνατότητα σε έναν Δήμο να συμμετάσχει κατά 40% στον νέο οργανισμό των ΑΣΥΘ. Ένα Δήμο πρέπει να αγοράσει λεωφορείο. Πρέπει να διεκδικήσει τους πόρους και υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, τα ξέρω. Υπάρχουν και μπορεί να αγοράσει. Πρέπει να φτιάξει τις λεωφορείες. Πρέπει να διώξει τα ΙΟΤΑΧΗ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να φτιάξει στάσεις προσβάσιμες. Ενεργειακά αυτόνομες. Υπάρχουν πληθώρα από πολύ ωραίες ιδέες, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, χρειάζεται κάποιος να κάνει τη δουλειά. Γιατί για τόσο καιρό δεν γίνεται? Γιατί δεν γίνεται? Χρειάζεται κάποιος να κάνει τη δουλειά. Γιατί και ο προηγούμενος Δήμαρχος δεν είχε τη διάθεση να το κάνει? Είχε βγει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές μιλήσεις για το αλαλούμ του ΟΑΣΤΑ, ας πούμε. Καταρχάς, τώρα φτιάχτηκε το νέο νομικό πλαίσιο. Δεν θα μπορούσε μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή να μπορεί να συνεισφέρει. Mm-hmm. Και αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον Δήμαρχο ποια είναι η στάση που πρόκειται να ακολουθήσει. Εγώ καταλαβαίνω ότι στη λήξη μιας θητείας. Εντάξει, είναι προεκλογική εκστρατεία προφανώς. Συγκρούονται προγράμματα. Πάντως, εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Η πολιτική που ακολουθεί ο κύριος Ορφανός, ο κύριος Σταθιώνης, είναι ακριβώς αυτή, έτσι όπως εκφράστηκε από τη Μαρία Σπυράκη. Να επιστρέψουμε στις παλιές συγκοινωνίες, που στέλνουμε τους 50 φίλους μας να προσληφθούν εις βάρος του πολίτη, ο οποίος πλήρων. Κύριε Ανατοπούλο, εγώ η επόμενη ερώτησή μου θα είναι καθαρά πολιτική. Είστε υποψήφια δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη. Στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ναι, είμαι υποψήφια στη Θεσσαλονίκη. Θα σας στοιχήσει το γεγονός ότι υπεγράφει μια συμφωνία των Πρεσπών και η γείτονα χώρα, η γειτονική μας χώρα, άλλαξε το όνομά της και έγινε Βόρεια Μακεδονία?
καθόλου. Γιατί, όπως το λέτε, η γειτονική μας χώρα άλλαξε το όνομά της, άλλαξε πάρα πολλά πράγματα, αλλάζει το σύνταγμά της. Αλλά εγώ δίνω τη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Δεν κατεβαίνω ούτε για. Τώρα, σαν να διαχωρίσετε τη θέση σας από τη συμφωνία, ακούστηκε. Μου επιτρέπετε να το πω. Αν διαχωρίσω τη θέση μου, δεν θα μπορούσα να το κάνω, γιατί είναι μια συμφωνία την οποία υπερασπίζομαι προσωπικά. Ξέρετε ότι έχω διατελέσει υπουργό Μακεδονία Τράξη, μια ευτική συγκυρία θεωρώ για τη χώρα και αυτό θα φανεί την επόμενη περίοδο. Οι πρόεδροι των επιμελητηρίων, των βιομήχανων κλπ. Έχουν βγάλει σοβαρές ανακοινώσεις που λένε πόσο σημαντικό ο είναι. Ο Νίκος άλλο λέει: υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει την Νοτοπούλου που είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος ο οποίος δεν στήριξε τις πρέσπες. Και άλλοι που ψήφοι μέσα είναι από το ΠΑΣΟΚ και άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα πει αυτό. Όχι, αυτό είναι ασκριθό. Δεν μιλάω. Μιλάω αν θα σας στοιχήσει η συμφωνία των Πρεσπών. Όχι, δεν θεωρώ ότι θα μου στοιχήσει, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, κόσμος που είναι πληγωμένος και από τη συμφωνία, το πόση δουλειά έχω κάνει εγώ στην πόλη. Και έχει να συγκρίνει πεπραγμένα πια. Έχει να συγκρίνει αγώνες. Α συγκρίνει λοιπόν ο κύριος Σταχιάος και ο κύριος Ορφανός τι έκαναν 30 χρόνια τώρα, γιατί όλα αυτά που λένε ότι θα κάνουν δεν τα έκανε 30 χρόνια. Πάντως, κυρία Νοτοπούλου, φαίνεται ότι το συνέστημα στους Βορειοελλαδίτες, αυτό το διάστημα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν αργότερα αυτό εξασθενήσει ή κάπως δεχτούν τα επιχειρήματα της κυβέρνησης στην οποία ανήκετε κι εσείς, λέει ότι θα πιστούν ότι αυτή η συμφωνία είναι υποφελής. Θα ανήκω πια στην κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, ναι, έχετε πολύ ελεύθερο να ανήκω στην κυβέρνηση, γιατί είμαι στην πόλη μου και την... Είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Έτσι, λοιπόν. Θέλω να πω λοιπόν ότι το συνέστημα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δυνατό και το παρακολουθούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω από πού αντιλείται αυτή την πεποίθηση ότι δεν θα εκφραστεί και αυτό στην κάλπη των ευρωεκλογών. Καταρχάς, είμαι και ψυχολόγος. Το τελευταίο πράγμα που θα έκανα ήταν αυτοδιοικητικών, με συγχωρείτε. Το συνέστημα του πολίτη. Ναι. Ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται ο Θεσσαλονικιός είναι να ζήσει καλύτερα. Ένας νέος άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη δεν έχει χώρο να εκφραστεί, δεν έχει χώρο να δουλέψει, δεν έχει και στέγη. Αυτά είναι τα πραγματικά ζητήματα που απασχολούν και για να απαντήσω και σοβαρά στο ερώτημά σας, αν θέλουμε τη Θεσσαλονίκη, Μητρόπολη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έπρεπε να λύσει τα ζητήματά της. Το θέμα είναι πώς ο πολίτης Θεσσαλονίκη θα ζήσει καλύτερα, πώς θα έχει μια φθηνή πόλη με χαμηλότερα δημοτικά τέλη, μια πόλη χωρίς απορρίμματα, είναι φθηνότερη πόλη. Πώς θα έχει μια πόλη με εξωστρέφεια, πώς θα νιώθει ασφαλής. Και επειδή σήμερα παρακολούθησα με σοκ, δεν σας κρύβω, τον κύριο Ταχιάο να λέει σε άλλο κανάλι, φιλικό του πολύ, ότι εκμεταλλευόμενος ένα πολύ άσχημο γεγονός που συνέβη στην οικογένειά του. Μια... Αυτό, εντάξει, αυτό με στο πια αστυνομία, μια απόπειρα λοιπόν. Από συγγενικά του πρόσωπα. Ναι. Λέτε ότι μπορεί να μην έχει συμβεί το περιστατικό. Έφτασε να εκμεταλλευτεί ένα τόσο σοβαρό γεγονός. Λέτε ότι μπορεί να μην έχει συμβεί το περιστατικό, γιατί λέτε να το πει αστυνομία. Καλά, όχι, έχει δύο σκέλη αυτό. Το πώς συνέβη, δεν έχω μιλήσει ούτε με τον κύριο Ταχιάο ούτε με την αστυνομία. Δεν θέλω να εκφέρω άποψη πάνω σε αυτό. Εγώ δέχομαι αυτό που λέει ο κύριο Ταχιάο ή αυτό που συνέβη προφανώς. Πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Αλλά όχι για να λαϊκίσουμε και όχι για να χτυπήσουμε τον Νοτοπούλου. Γιατί αυτό είναι μια πολύ φθηνή πολιτική. Έφτασε να πει ότι εγώ κυκλοφορώ με μια κλούβα πίσω μου και κάθε φορά προληπτικές προσλήψεις και θα μου το αποδείξει. Λοιπόν, του να το αποδείξει. Δεν είναι δυνατόν ο καθένα να λέει ό,τι θέλει σε αυτή την πόλη χωρί να αναλαμβάνει την ευθύνη. Νομίζω θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Ταχιάου σε επόμενε μέρε. Σα παρακαλώ λοιπόν. Την ερχόμενη Παρασκευή. Δεν κυκλοφορώ με αστυνομία. Δεν έχει γίνει. Προχθές κάναμε μία εκδήλωση με 2.000 άτομα και δεν υπήρχε παρουσία αστυνομικού ούτε για δείγμα. Άλλοι έχουν φιλικές και εκλεκτικές συγγένειες με την αστυνομοκρατία. Εμείς θέλουμε ο πολίτης στη Θεσσαλονίκη να νιώθει ασφαλής και ξέρω πάρα πολύ καλά, το δείχνουν έρευνες, το δείχνουν καλές πρακτικές, ότι αυτό γίνεται με φωτισμό και με ζωντανές γειτονιές. Ξεκινώντας την κουβέντα, έβαλα ένα θέμα στο τραπέζι και μου λέει η κυρία Νοτοπούλου, δεν μπορώ να το αφήσω, μου λέει αναφέρεστε σε ένα δημοσίευμα του πρώτου θέματος. Mm. Οπότε επιστρέφοντας, για να το κλείσουμε αυτό, είναι δημοσίευματα που αφορούν μέλη της οικογένειάς σας, έτσι, την μητέρα σας, την αδερφή σας. Ναι, μόνο της γυναίκας της οικογένειάς μου, κάτι λέει και αυτό. Δεν είναι. Ναι. Νομίζω καθαρά σεξιστική επίθεση. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με το τι λέει το πρώτο θέμα, γι' αυτό και επιλέγω πολλές συνειδητά να συστηθώ τον τελευταίο καιρό με το μου λόγο. Ναι, δολοφονήσαν το χαρακτήρα μου, δολοφονήσαν το χαρακτήρα της μητέρας μου, της αδερφής μου, με χειδαιότητες, με ψεύδια, αλλά αυτό δείχνει το ποιο είναι. Μην έχουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εμείς με την πολιτική μας, με τις αλήθειες μας και με τις προτάσεις. Γιατί ξέρει ο κόσμος ότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε προτάσεις. Ας ρωτήσετε λοιπόν τους υπόλοιπους τι έχουν να πούνε για την καθαριότητα. Η πρότασή τους είναι απολύσεις και ιδιωτικοποίηση. Από αυτό που υπέφερε η πόλη δηλαδή, τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, το μετρό θα λειτουργήσει Σεπτέμβριο του 20, όπως μας έλεγε η Λία Χριστάρε. Μπορεί να μπει νωρίτερα στις ράγες και το λέω για τα δοκιμαστικά. Ρωτάω για την κανονική του λειτουργία.
Θα πρέπει να σας το απαντήσει ο κύριος Μιλόπουλος. Ξέρω ότι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Το τρέξαμε κι εμείς. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει την ημερομηνία που έχουν πει, είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, όσο και αν μας κατηγορήσουν για ψεύτικα εγγένεια. Το μετρό θα λειτουργήσει. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Και που ήρθατε στη Θεσσαλονίκη για να είστε εδώ καλεσμένοι μαζί μας. Σας καλούμε με τη σειρά μας για το τόπιο ρεπορτάζ. Λοιπόν, ξυπνήσατε πολύ νωρίς για να πάρετε την πρώτη πρωινή πτήση για να έρθετε στο απευθείας. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Επόμενη